Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε κάθε σας ζήτημα, κάθε ζήτημα που σας απασχολεί και μας αποστέλλετε στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Προσπαθούμε λοιπόν να σχολιάζουμε, να απαντάμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Με τη χάρη του Χριστού. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ισχυριστήκαμε ότι είμαστε καθηγητές ή διδάσκαλοι, άλλωστε καθηγητής μας και δάσκαλος σε όλους μας είναι ο Ιησούς Χριστός σύμφωνα με το Λόγο Του. Εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού, όπου προσπαθούμε με εσάς μαζί, όλοι μαζί, να μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο γραμμένο Λόγο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Σήμερα θα αρχίσουμε με την Καλλιόπη. Διαβάζω. «Χαίρετε, έχω διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού, διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Ο Ιησούς επίσης είπε, αφήσατε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθω προς εμέ, διότι τον τιούτον η βασιλεία των ουρανών. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εφόσον εγώ είμαι πιστή, αλλά ο σύζυγός μου είναι άπιστος, τα παιδιά μας σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια είναι άγια? Σε περίπτωση που γίνει η αρπαγή της εκκλησίας θα σωθούν και τα παιδιά μου, εφόσον είναι άγια? Τα παιδιά μου είναι ηλικίας από 10 ετών ως 26 ετών. Θέλω να γνωρίζω αν τα παιδιά μου που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία θα σωθούν εφόσον εγώ πιστεύω στο Θεό. Ο Κύριος να σας ευλογεί». Ναι, αγαπητοί φίλοι Καλλιόπη, το ερώτημά σου είναι εύλογο, στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι απολύτως σαφές και γραμμένο. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη. «Διότι στο 14 εδάφιο 7 κεφάλαιο, διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια». Η αλήθεια είναι τα παιδιά των Αγίων, λέει η Γραφή, είναι άγια. Εάν τώρα ο ένας είναι πιστός, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, και ο άλλος, οι άλλοι είναι άπιστοι, δηλαδή δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό, δεν δέχονται το Λόγο του Θεού, δηλαδή δεν έχουν εξητήσει τον Κύριο, δεν θέλουν να περπατάνε σύμφωνα με το θέλημά Του και με το Λόγο Του. Αυτό εννοούμε όταν λέμε άπιστος. Δηλαδή άπιστος δεν πιστεύω ότι ο σύζυγός σου, αγαπητή Καλλιόπη, δεν πιστεύει στον Θεό. Αλλά και έτσι να είναι, πάλι το ίδιο κάνει. Εμείς όταν λέμε όμως άπιστος, εννοούμε κάποιον ο οποίος δεν δέχεται, δεν αποδέχεται, δεν επιθυμεί να περπατάει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν επικαλείται το όνομα του Χριστού για να σωθεί, δεν τον ενδιαφέρουν τα πράγματα του Θεού και πιθανόν να μην έχει και φόβο Θεού. Σε αυτή την περίπτωση πράγματι το Ευαγγέλιο ομολογεί, φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν ένας από τους δύο είναι πιστός, τα παιδιά είναι άγια, αλλιώς θα ήσαν ακάθαρτα. Και μάλιστα λέει ότι ο άπιστος άντρας αγιάζεται από τις γυναικός και η άπιστη γυναίκα αγιάζεται από το ανδρός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν ένας είναι πιστός, ο άπιστος άλλος πλησιάζει και εισέρχεται μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει στην παρουσία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι είναι άγιος και θα πάει στον ουρανό, αλλά το περιβάλλον, η οικογένεια δηλαδή, λόγω του ενός πιστού αγιάζεται.
Βεβαίως τα πάντα αγιάζονται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Αυτό είναι δεδομένο και επίσης γραμμένο. Αν λοιπόν τώρα εσύ αγαπητή αδελφή, Καλλιόπη, προσεύχεσαι, που προσεύχεσαι σίγουρα, διαβάζεις το Λόγο του Θεού, μελετάς το Λόγο του Θεού, έχεις φόβο Θεού, ζητάς βοήθεια από το Θεό για τη σωτηρία του άντρα σου και τη σωτηρία των παιδιών σου. Πράγμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι το κάνεις. Από εκεί και πέρα, αναφέρεσαι ότι τα παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μιλάς στα παιδιά σου για το Λόγο του Θεού, να μιλάς για τον Χριστό, να προσπαθείς να προσεύχεσαι μαζί τους, να προσπαθείς να τα οδηγήσεις στην εκκλησία, να τα φέρεις στην εκκλησία, γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι ο άντρας σου αντιστέκεται, δεν συνευδοκεί όπως λέει ο Λόγος του Θεού να συγκατοικεί με σένα, αλλά αντιστέκεται στα πράγματα του Θεού, αρνείται τα πράγματα του Θεού, απαγορεύει στα παιδιά του τα πράγματα του Θεού. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα. Ό,τι όμως και να συμβαίνει και πάλι, γιατί αν δεν αρνείται τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Αν αρνείται και αντιστέκεται τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, πάλι από το Λόγο του Θεού έχεις εξουσία να επεμβαίνεις στην ψυχή και στη ζωή των παιδιών σου, να τα μεγαλώνεις δηλαδή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Καλό είναι να προσπαθείς να έρχονται τα παιδιά σου στην εκκλησία. Εάν δεν έρχονται, γιατί δεν θέλει ο άντρας σου, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι καταστροφικό. Αν δεν έρχονται γιατί δεν θέλουν αυτά, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Θέλω να τονίσω όμως το ζήτημα της ηλικίας των παιδιών. Βλέπεις ότι στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, όταν μιλάει για τους πρεσβύτερους ο Απόστολος Παύλος, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τους πρεσβύτερους να είναι και να παραμένουν πρεσβύτεροι, τα παιδιά τους, όπως λέει η Γραφή, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγή με τα πάση σεμνότητος. Τα παιδιά τους λοιπόν να τα έχουν σε υποταγή με τα πάση σεμνότητος, βεβαίως μέχρι κάποια ηλικία, που θα τη δούμε αμέσως μετά την ηλικία, τις ηλικίες των παιδιών. Γιατί αντίθετα, στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Τίτο, λέει ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος και τα παιδιά του να μην κατηγορούνται, να είναι πιστά και να μην κατηγορούνται ως άσωτα και ανυπότακτα. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να είναι σε υποταγή με τα πάση σεμνότητος στους γονείς εν γέννη και όταν μεγαλώσουν πρέπει να είναι πιστά για να είναι ο άνθρωπος ικανός με βάση το Λόγο του Θεού να είναι πρεσβύτερος και να επιμελείται ψυχές μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη διάσταση στις ενέργειες του Θεού με βάση την ηλικία των παιδιών. Παραδείγματος χάρη, η βρεφική ηλικία του παιδιού, που είναι από 0 έως 3 περίπου χρόνια, είναι η περίοδος της αθωότητος και μπορούμε να την παραβάλουμε με την περίοδο του Αδάμ και της Εύας μέσα στον Παράδεισο. Αμέσως μετά είναι η περίοδος η νηπιακή, η περίοδος της δικαιοσύνης, που είναι μεταξύ Νόε και Αβραάμ. Δηλαδή η πρώτη της αθωότητος είναι μεταξύ Αδάμ και Νόε. Εκεί τα παιδιά βεβαίως, όλα τα παιδιά, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, όπως είπε στο Ματθαίο, ότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Γιατί υπάρχει αθωότης. Όταν μπουν στην νηπιακή ηλικία τα παιδιά, τότε ο Λόγος του Θεού λέει «εκ νηπιότητος ο άνθρωπος έχει την καρδιά του γεμάτη κακία». Από εκεί και πέρα αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά ο κόσμος και τα του κόσμου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εκεί πρέπει τα παιδιά να είναι σε υποταγή με τα πάση σεμνότητος και μάλιστα είναι η περίοδος της δικαιοσύνης όπου τα παιδιά θέλουν διαπαιδαγώγηση με βάση τη δικαιοσύνη. Το μόνο που μπορούν να καταλάβουν είναι τη δικαιοσύνη τα παιδιά. Με τη δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού, με τη δικαιοσύνη των γονιών, τα παιδιά στέκονται στην παρουσία του Θεού και υποτάσσονται και παραμένουν σεμνά όπως θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν σε κάθε ηλικία χρειάζεται ιδιαίτερη συμπεριφορά από τους γονείς, αλλά και ιδιαίτερη σχέση έχουν τα παιδιά με το Θεό. Και πάλι
είναι σε υποταγή, άρα και πάλι τα παιδιά είναι άγια στην περίοδο την νηπιακή. Ακόμη στην περίοδο την παιδική, δηλαδή από 6 μέχρι 12, που είναι η περίοδος της πίστης, που είναι από Αβραάμ μέχρι Μωυσή, εκεί τα παιδιά πιστεύονται τα πάντα. Πιστεύουν ότι τους πεις. Αν τους μιλάς τα παραμύθια της Χαλιμάς, αυτά θα πιστεύουν. Αν τους μιλάς για τη γραφή, αυτά θα πιστεύουν. Είναι η περίοδος, η παιδική ηλικία δηλαδή από 6 μέχρι 12, η περίοδος που οι γονείς μπορούν να γεννήσουν, να δημιουργήσουν πίστη μέσα στην καρδιά του παιδιού, αφού το παιδί ανταποκρίνεται με πίστη στη σχέση του με όλους τους ανθρώπους και με το περιβάλλον. Από την επόμενη ηλικία, δηλαδή την εφηβική, από 12 ως 16 ή 18 χρονών ανάλογα με την οριμότητα των παιδιών, άλλωστε τα όρια αυτά κυμαίνονται με βάση πάντα την οριμότητα των παιδιών. Στην ηλικία λοιπόν από 12 ως 18 μπαίνουμε στην εφηβική ηλικία που είναι η πιο δύσκολη και είναι η περίοδος του νόμου. Εδώ τώρα πρέπει να βάλεις όρια στα παιδιά. Νόμο. Το νόμο του Θεού. Να τους διδάξεις το νόμο του Θεού, δηλαδή τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Και σε αυτή την ηλικία ακόμη, μέχρι να φτάσουν στην όριμη ηλικία να πάρουν μόνοι τους αποφάσεις, και στην ηλικία ακόμη την εφηβική, όταν δηλαδή τα παιδιά είναι κάτω από νόμο, 12 μέχρι 16 χρονών, μέχρι 18 χρονών, όπως είπαμε εξαρτάται από την οριμότητα του κάθε παιδιού, 15 χρονών ακόμη, στην εφηβική ηλικία και πάλι τα παιδιά, ο αγιασμός των παιδιών και η σωτηρία των παιδιών εξαρτάται από τους γονείς. Αφού όμως οριμάσουν τα παιδιά, τότε μπαίνουμε στην επόμενη οικονομία, στην επόμενη ηλικία των παιδιών που είναι η οικονομία της Χάριτος, που είναι από τον Ιησού Χριστό μέχρι και τον Αντίχριστο, όπου εκεί πλέον ο άνθρωπος αποφασίζει μόνος του. Από εκεί και πέρα πια δεν μπορείς να πεις ότι τα παιδιά των Αγίων είναι άγια, αλλά τα παιδιά είναι άγια εφόσον εξήτησαν τον Ιησού Χριστό και εφόσον μέχρι αυτή την ηλικία η παιδεία και η νουθεσία των γονιών ήταν αποτελεσματική, ήταν με επιμέλεια, άρα και αποτελεσματική, με προσευχή, με μελέτη στο Λόγο του Θεού. Ήταν δηλαδή, όλα εξαρτώνται από την παιδεία και νουθεσία που εσύ αγαπητή Καλλιόπη έχεις δώσει ή είχες δώσει ή θα δώσεις ανάλογα με την ηλικία στα παιδιά σου. Και τότε τα παιδιά σου μέχρι να πάρουν μόνοι τους τη ζωή τους στα χέρια τους, μέχρι να πάρουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους, δηλαδή όταν μπουν πια, ξεφύγουν από την εφηβική ηλικία και μπουν στην ηλικία της, στην ενηλικίωσή τους, από 15, 16, 17, 18 χρονών, εξαρτάται όπως είπαμε την οριμότητα των παιδιών, τότε δεν είναι αποτέλεσμα της πίστης σου η σωτηρία τους, αλλά είναι αποτέλεσμα της διδαχής σου, της διδασκαλίας σου, της προσευχής σου, αλλά και της πίστης του ίδιου του ατόμου. Έτσι λοιπόν παιδιά από 10 χρονών 26, προφανώς τα παιδιά τα μεγάλα έχουν πια πάρει το δρόμο τους και έχουν την ευθύνη τους, εσύ μπορείς και πάλι να τους μιλάς, τα μεγάλα παιδιά, αλλά ιδιαίτερος να προσεύχεσαι, ο Θεός να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ένα χαρακτηριστικό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε πάντοτε στα παιδιά μας, όλοι μας αγαπητοί Καλλιόποι, είναι να ακούνε το Λόγο του Θεού, να τους δίνουμε ευκαιρίες να ακούνε το Λόγο του Θεού, γιατί η πίστης έρχεται δια της ακοής του Λόγου. Να ακούν το Λόγο του Θεού με CD, με το ραδιόφωνο, με το ίντερνετ, ακόμη καλύτερα και πολύ καλύτερα είναι με την παρουσία τους στην Εκκλησία. Αυτό είναι πια το όπλο μας, η προσευχή σου και ο Λόγος του Θεού που προσπάθησε με οποιοδήποτε τρόπο να το φέρεις μπροστά τους, μη τυχόν και ο Θεός ξεσηκώσει τις καρδιές τους και αρχίζουν να ακούνε το Λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού κάποια στιγμή θα έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά του και ο Κύριος ο Θεός ο Πατέρας θα τον αναγεννήσει. Ο Θεός να είναι μαζί σου αγαπητοί Καλλιόποι. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε, τα παιδιά μέχρι την εφηβική ηλικία, μέχρι δηλαδή να οριμάσουν και να αποκτήσουν προσωπικότητα και δική τους απόφαση, είναι πράγματι σε αγιασμό εάν ο πατέρας ο ένας ή η μητέρα είναι πιστός
και ασχολείται όμως με τα παιδιά, ασχολείται όμως με τα παιδιά μέσα στον αγιασμό, δεν είναι δηλαδή χλιαρός πιστός, δεν είναι αδιάφορος πιστός, αλλά είναι επιμελής πιστός και έχει καταλάβει ότι έχει μεγάλη ευθύνη για τα παιδιά του, τα οποία ο Θεός του τα εμπιστεύτηκε, δεν είναι δικά του, του τα εμπιστεύτηκε να τα μεγαλώσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 15, 16, 17 χρόνια. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι γονείς, αλλά και αργότερα και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μεγάλη ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, που θα πρέπει να μην είμαστε πικροί προς αυτά, να μην τα θυμώνουμε, να μην τα μικροψυχούμε, αλλά να τα μεγαλώνουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητή Καλλιόπη, και εύχομαι πάντοτε το καλύτερο να γίνεται στην οικογένειά σου και να σε αξιώσει ο Θεός να δεις τον άντρα σου πιστό, γιατί λέει η Γραφή, και πρέπει να το πούμε και αυτό για ενίσχυση και παρηγοριά, διότι τι εξεύρεις γυναίκα, αν μέλεις να σώσεις τον άντρα σου, ή τι εξεύρεις άντρα, αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα σου. Εάν λοιπόν εσύ μένεις πιστή, στερεή, αμετακίνητη στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού, με επιμέλεια φροντίζεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, αλλά και τον άντρα σου, πιστεύω ότι ο Θεός θα απαντήσει στις προσευχές σου και θα επέμβει και θα ενεργήσει, γιατί είναι γεγραμμένο, πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο άντρα και ο οίκος σου. Πίστεψε λοιπόν στο Λόγο του Θεού, μείνε με υπομονή στο Λόγο του Θεού, εργάσου το έργο του Θεού μέσα στην οικογένειά σου και πιστεύω ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει. Το πιστεύω βαθιά. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητή. Συνεχίζουμε με την αγαπητή Αγγελική. Διαβάζω. Εδώ και 4 χρόνια είμαι μαζί με τον άντρα μου. Πριν λίγο καιρό αποκτήσαμε το δεύτερό μας παιδί. Πάμε εδώ και 8 μήνες σε αναγεννημένη εκκλησία οικογενειακά. Έχουμε βαφτιστεί και οι δυο στο νερό. Όμως δεν έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ανησυχώ γι' αυτό. Δεν έχω και πολύ χρόνο για μελέτη, ακούω όμως CD και το κανάλι. Πάμε στην εκκλησία σχεδόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας που έχει κήρυγμα. Όμως φοβάμαι, γιατί αισθάνομαι ότι δεν καταλαβαίνω, σαν να κλείνουν τα αυτιά μου. Τι να κάνω, Κύριος να σας ευλογεί. Και σένα να σε ευλογήσει, αγαπητή Αγγελική, και το σπίτι σου. Είσαι 4 χρόνια παντρεμένη, έχεις 2 παιδιά, το δεύτερο παιδί είναι μικρό, έχεις αναγεννηθεί και πηγαίνεις σε εκκλησία γεννημένη, εύχομαι ο Θεός να σε ευλογήσει ακόμη πιο πολύ, και μάλιστα οικογενειακά, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχετε βαφτιστεί και εσύ και ο άντρας σου στο νερό, στο όνομα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών, ώστε έχετε απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός σας και έχετε ενδυθεί Χριστόν, γιατί είναι γεγραμμένο όσοι εις Χριστόν ευαυτίστητε, Χριστόν ενδύθητε. Αλλά δεν έχετε λάβει ακόμη το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ανησυχώ? Όχι. Πρέπει να χαίρεσαι για την υπόσχεση του Θεού ότι η επαγγελία του Πατρός, ότι ο Ιησούς Χριστός θα σας βαφτίσει και τους δυο εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, εφόσον το θέλετε πρώτον, εφόσον το πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο όλους τους οποίους, οι οποίοι το ζητούν, εφόσον το εξητείτε, γιατί λέει εις τους εξητούντας δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο, και πειθαρχείτε στο Λόγο του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού στους εξητούντας, άρα εσείς πειθαρχείτε στο Λόγο του Θεού και το εξητείτε. Και το εξητείτε μόλις σας στην καρδιά. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε που θέλετε, εάν πιστεύετε που πιστεύετε, εάν εξητείτε που πρέπει να εξητείτε το Πνεύμα το Άγιο, πειθαρχώντας το θέλετε στο Λόγο του Θεού, τότε ο Χριστός μετά πάσης βεβαιότητος θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τώρα όμως να δούμε ποια, αν μου επιτρέπετε, είναι η διαδικασία να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Πρώτα είναι προσωπική εξήτηση, αλλά όχι μόνο. Μπορείς και μαζί με τον άντρα σου, αλλά και μόνη σου να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο. Όμως χρειάζεται μια προετοιμασία. Θα πρέπει να μπεις μέσα στο ταμείο σου. Θα εξομολογηθείς όταν έρθει η στιγμή να εξητήσεις. Δεν θα πας, θα πεις δώσ' τον και τέλειωσε. Θα μπεις μέσα στο ταμείο σου ή όταν προσεύχεσαι στην εκκλησία, δεν έχει σημασία πού, θα φέρεις στο μυαλό σου, στη σκέψη σου,
ό,τι έχεις κάνει που έχει λυπήσει τον τελευταίο καιρό το Πνεύμα το Άγιο, θα το εξομολογηθείς στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα του πεις έκανα και αυτό και σε λύπησα Κύριε και το άλλο και το άλλο και το άλλο, και αφού εξομολογηθείς τις αμαρτίες που σε βαραίνουν, που πρόσφατα έχεις κάνει ή και παλαιότερα και δεν τις έχεις εξομολογηθεί, μετά το βάφτισμα εν είδατι εις άφεση αμαρτιών, τότε θα ζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει στη συνέχεια να φέρεις στο μυαλό σου όποιον έχει κάτι εναντίον σου ή με όποιον έχεις εσύ κάτι εναντίον του. Θα τον φέρεις στο μυαλό σου, θα τον φέρεις μπροστά στον Θεό, θα τον συγχωρήσεις, θα πάρεις απόφαση να τακτοποιηθείς, θα τον αγαπήσεις και θα προσευχηθείς γι' αυτόν ο Κύριος να τον ευλογήσει. Και να τον ευλογήσει πολύ. Και πιο πολύ από σένα καμιά φορά. Όταν λοιπόν εσύ συγχωρήσεις αυτούς που έχουν εναντίον σου ή που έχεις εναντίον τους, τότε και ο Πατέρας ο Ουράνιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, τις οποίες εξομολογήθηκες προηγούμενα, και ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Τότε είσαι έτοιμη να πλησιάσεις τον Θεό. Καθώς λέει η Γραφή, πλησιάσε τον Θεό και θέλει πλησιάσει και αυτός σε εσάς. Είσαι έτοιμη να πλησιάσεις τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και να του ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πίστη, γιατί όπως είπαμε, ο Θεός δίδει το Πνεύμα το Άγιο στους πιστεύοντας. Ο Κύριός μας όμως μέσα στο Λόγο Του, τον Άγιο, μας έχει δώσει ένα ωραίο μυστικό, πώς δυναμώνουμε στην πίστη, πώς ενδυναμωνόμεθα στην πίστη. Λέει λοιπόν στην επιστολή του προς Ρωμαίους, για τον Αβραάμ, στο κεφάλαιο 4 και στο 18 εδάφιο, ώστις και τιμή έχων ελπίδα, επίστευσε ελπελπίδη ο Αβραάμ, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λανηθέν, ούτω θέλει, είστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι είναι είδενε νεκρωμένων εκατονταετής περίπου ον, ούτε συλλογίστηκε την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ούτε δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Δηλαδή όταν γονατίζεις μην έχεις σκέψεις απιστίας, μη συλλογίζεις εμένα δεν με βαφτίσει ο Θεός, δεν με έχει βαφτίσει μέχρι τώρα, δεν γίνεται, μην έχεις σκέψεις απιστίας, αλλά να λες είναι γραμμένο ότι ο Χριστός θα με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Είναι γραμμένο και ο Χριστός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Άρα θα κάνεις πρώτα σκέψεις πίστης και όχι απιστίας. Μήπως δεν με βαφτίσει και πότε θα με βαφτίσει, μπα δεν θα με βαφτίσει. Όχι, ακριβώς όπως ο Αβραάμ. Μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν συλλογίστηκε σκέψεις απιστίας όπως ήταν ότι αυτός ήταν 100 ετών και η Σάρα ήταν 90 χρονών και είναι νεκρωμένη την μήτρα, ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού δια της απιστίας, ούτε δίστασε. Ή διστάζει δια της απιστίας. Κανένα δισταγμό. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να λάβει κάτι αν διστάζει όταν προσεύχεται στο Θεό. Και τελειώνει, αλλά ενεδυναμώθη, αφού δεν δίστασε με την απιστία, αφού δεν έκανε σκέψεις απιστίας, ενεδυναμώθη εις την πίστη δοξάσας τον Θεό. Ένα μυστικό λοιπόν για να δυναμωθεί η πίστη σου την ώρα που ζητάς το Πνεύμα το Άγιο είναι η δοξολογία σου στο Θεό με όλη σου την καρδιά. Δόξαζε τον με όλη σου την καρδιά. Όσο δοξάζεις το Θεό τόσο θα δυναμώνει η πίστη σου. Και αφού δυναμώσει η πίστη σου, τότε και ο Αβραάμ πεπιθός ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη ο Θεός είναι δυνατός και να εκτελέσει. Αφού είναι δυναμώθη η πίστη, πίστεψε ότι αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός θα μπορούσε και να εκτελέσει ακριβώς όπως και σε σένα. Είναι λοιπόν μια όμορφη διαδικασία, ένας όμορφος αγώνας η εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου που πρέπει να προϋπάρχει. Μετάνοια, εξομολόγηση, συγχώρεση των άλλων ανθρώπων και εξήτηση
του αίματος του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή πρώτα θα εξομολογηθείς, θα μετανοήσεις, ύστερα θα συγχωρήσεις και εσύ τους αμαρτάνοντες εσέ και μετά θα ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και ύστερα θα μπεις στον αγώνα της πίστης. Γιατί στους πιστεύοντες δίνει το Πνεύμα το Άγιο και στους πειθαρχούντας που το εξητούν και όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία της εξήτησης, ο Θεός θα σου το δώσει. Αλλά πρόσεξε την πίστη σου, όχι σκέψεις απιστίας. Μην αφήνεις να μπαίνουν διαλογισμοί. Σκέψου το Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ότι έχεις το αίμα του για σένα. Σκέψου την ημέρα της Πεντηκοστής που ο Χριστός ήρθε τους βάφτισε όλους με Πνεύμα Άγιο. Σκέψου την ημέρα που ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο όλους όσοι ήσαν μικροί και μεγάλοι στο σπίτι του Κορνήλιου. Σκέψου μέσα από το Λόγο του Θεού τα έργα της πίστεως και της ενέργειας του Χριστού για να βαφτίζει τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο. Και δόξαζε το Θεό. Με όλη σου την καρδιά για αυτό που πρόκειται να κάνει, δόξαζε το Θεό με όλη σου την καρδιά γιατί πρόκειται να σε επισκεφθεί κατά την υπόσχεσή του και να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και γρήγορα ο Κύριος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τώρα όσον αφορά ότι φοβάσαι γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις, σαν να κλείνουν τα αυτιά μου, τι να κάνω. Αυτό είναι ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα που το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Το πρώτο είναι ο ομιλητής και το δεύτερο είναι ο ακροατής. Αν ο ομιλητής έχει χάρισμα στο Λόγο του Θεού, τότε πράγματι, δια Πνεύματος Αγίου, με το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, θα έρθει ο Θεός και θα φέρει την καρδιά σου σε κατάνοιξη. Αν δεν έχει χάρισμα, τότε αυτά που λέει θα είναι σωστά, πολύ σωστά, θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να παρακολουθείς και να ζητάς από το Θεό να σε επισκεφθεί και να φτιάξει την καρδιά σου, να τη φέρει σε κατάνοιξη. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον ακροατή και όχι στον ομιλητή. Αιτίες που πολλές φορές δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού είναι πρώτον η κούραση. Όταν είσαι κουρασμένη από τον γάματο της ημέρας, κλείνουν τα μάτια. Αυτό δεν είναι γιατί συμβαίνει κάτι πνευματικό, είναι γιατί δεν αντέχει το σώμα. Η σάρξ ασθενής το πνεύμα πρόθυμο, λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό όσο μπορείς, πριν πας στην εκκλησία, ξεκουράσου λίγο. Εγώ θα έλεγα, κοιμήσου και κάνα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, αν είναι εφικτός το χαρακτήρα σου. Ησύχασε λιγάκι. Επιπλέον προσευχή σου όμως πριν πας στην εκκλησία, για να δώσει ο Θεός λόγο Άγιο στον ομιλητή, στον κήρυκα, αλλά και να φτιάξει την καρδιά σου, να ετοιμάσει την καρδιά σου να δεχθείς το Λόγο του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι μέριμνες μέσα στην εκκλησία. Παραδείγματος χάρη τα παιδιά. Τα παιδιά, τις γυναίκες πολλές φορές τις εμποδίζουν να ακούσουν και να καταλάβουν το Λόγο του Θεού. Είτε θα κλαίνε, είτε θα τρέχουν, είτε θα φωνάζουν, είτε... Τα παιδιά μερικές φορές, ή και αν δεν είναι μαζί, το μυαλό είναι στα παιδιά. Αλλά δεν είναι μόνο οι μέριμνες μέσα στην εκκλησία, αυτών που συμβαίνουν μέσα στην εκκλησία, αλλά είναι και οι μέριμνες της ζωής. Που έρχονται μέσα στο μυαλό μας, σκέψεις μας, σκέψεις που μας απασχολούν έντονα στη ζωή μας, δυσκολίες, προβλήματα, ανάγκες που αναγκάζουν το μυαλό του ανθρώπου αυτές οι σκέψεις να το απομακρύνουν από αυτά που ακούει. Και εκεί χρειάζεται προσευχή και βοήθεια από το Θεό αλλά και επιμέλεια να προσέχεις όσο μπορείς περισσότερο το Λόγο του Θεού που κηρύτεται. Ένα βασικό όμως ζήτημα στο οποίο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία αγαπητή Αγγελική είναι η προσωπική σου σχέση με το Θεό. Η προσωπική σου σχέση με το Θεό στο σπίτι, στην ημέρα ολόκληρη, το 24ωρο. Είναι μέσα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, λες πάρα πολύ καλά ότι ακούω CD και το κανάλι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς το Λόγο του Θεού. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Με το Λόγο του Θεού έρχεται η ζωοποίηση δια Πνεύματος Αγίου στον άνθρωπο. Ήθελα όμως πριν προχωρήσω να σε ρωτήσω. Όταν ακούς το Λόγο του Θεού με CD από το κανάλι, από άλλους κήρυκες, αισθάνεσαι πάλι το ίδιο να κλείνουν τα αυτιά σου και να μην καταλαβαίνεις?
Δεν θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να το σκεφτείς μόνο. Εκείνο όμως, είπαμε, που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η προσωπική σου σχέση με το Θεό. Αν μελετάς το Λόγο του Θεού, αν προσεύχεσαι, αν ζητάς την παρουσία του Θεού, αν αγαπάς τον Χριστό και αν θέλεις ο Χριστός να σε επισκεφθεί και να σε ευλογήσει, τότε το βέβαιο είναι ότι κάθε φορά που θα ακούγει το Λόγος του Θεού, η καρδιά σου θα έρχεται σε κατάνοιξη. Αγαπητή Αγγελική, δεν πρέπει να ανησυχείς για αυτά που μου λες. Όλα τα έχουμε ζήσει όλοι μας και για να μην πω όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, και προσμονή για το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ συγκεκριμένα από την μέρα της αναγέννησής μου και στη συνέχεια της βάφτισής μου ενίδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, περάσαν 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι ο Κύριος να έρθει να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Το ζητούσα, το ποθούσα, άργησε, αλλά ήρθε ο Κύριος. Πάρα πολύ ωραία, με ευλόγησε και είναι μία από τις εμπειρίες που δεν ξεχνάω ποτέ. Όσον αφορά δε για την θέση σου μέσα στην Εκκλησία, πιστεύω ότι ο Θεός θα το διορθώσει αν εσύ πραγματικά εξητήσεις από το Θεό να βρεις χάρη δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητή Αγγελική, και πιστεύω ότι θα σε ευλογήσει πλούσια και σένα και όλη σου την οικογένεια. Θα συνεχίσουμε με μία ανώνυμη από την Κύπρο. Γεια σας, είμαι πιστή χριστιανή. Από μικρή έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Στην αρχή είχα το σημείο των ξένων γλωσσών όταν πληρωνόμουν με Πνεύμα Άγιο, όμως έχουν περάσει αρκετά χρόνια που δεν πληρώνομαι πια. Τι πρέπει να κάνω για να επανέλθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και να ξανανιώσω γεμάτη μέσα από τη χαρά Του? Σας ευχαριστώ, αδελφοί μου, που θα μου απαντήσετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει φόδρα. Ναι, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί από την Κύπρο, σου ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε πλούσια. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί στην πνευματική ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, είναι γραμμένο το Πνεύμα το Άγιο. Λυπείται, μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να το λυπεί, εάν δεν φροντίζει να είναι σύμφωνα, η ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μπορεί να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, εάν δεν έχει ζήλο στα πνευματικά. Και ακόμη το χειρότερο από όλα μπορεί να αποσυρθεί αν ο άνθρωπος απομακρυνθεί, αποστατήσει και πάρει τον κακό το δρόμο, όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή εισέλθει από τη φαρδιά πύλη και περπατάει στην ευρύ χοροδό η οποία απομακρύνει τον άνθρωπο από το θέλημα του Θεού. Σε σένα το πιθανότερο, έτσι όπως μου γράφεις, είναι ότι έχεις σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, έχεις αμελήσει, είχες αμελήσει κάποια στιγμή να πληρώνεσαι, να χαίρεσαι. Είχες αμελήσει να εξητάς το Πνεύμα το Άγιο και έτσι έσβησε και τώρα πια δεν είναι εύκολο να πληρωθείς ξανά με Πνεύμα Άγιο. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό που κάνουμε όταν ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, θέλεις να σε πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο? Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να σε πληρώσει ξανά ο Θεός με Πνεύμα Άγιο? Ότι το βάφτισμα με Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Είναι η πρώτη πλήρωση. Άρα δηλαδή θέλεις εσύ να συνεχίζει να σε πληρώνει, να ξαναρχίσει να σε πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ζητάμε ακριβώς ό,τι είπαμε στην προηγούμενη απάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί από την Κύπρο. Ό,τι ακριβώς είπαμε στην προηγούμενη αδελφή μας, η οποία δεν έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Θα ξεκινήσεις έναν προσωπικό αγώνα στο ταμείο σου, στην Εκκλησία. Θα προσδιορίσεις ημέρα που θα ζητάς το Πνεύμα το Άγιο. Αν στην Εκκλησία σου ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο, θα πηγαίνεις τις ημέρες και τις ώρες που εξητούν όλοι μαζί ο Κύριος να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο τους αδελφούς που δεν έχουν βαφτιστεί ή να πληρώσει με Πνεύμα Άγιο τους αδελφούς που δεν πληρώνονται. Θα εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Θα ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, αφού προηγούμενα συγχωρήσεις όλους τους άλλους ανθρώπους, ώστε ο Θεός να συγχωρήσει και εσένα τις δικές σου αμαρτίες. Και ύστερα με σκέψεις πίστης, όχι απιστίας, όχι δισταγμού, αλλά με σκέψεις πίστης, γιατί στους πιστεύοντες ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα το εξητάς και μάλιστα δοξάζοντας το Θεό για να ενδυναμώνεται με τη δοξολογία η πίστη σου. Και το βέβαιο είναι ότι πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο σύντομα, εσύ που ήδη είσαι βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, από μικρή ηλικία θα έρθει ο Θεός να σε αναζωπηρώσει
και να σε ξαναπληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να αρχίζεις να μιλάς και πάλι γλώσσες και να σου δώσει και χαρίσματα, να προφητεύεις και να διερμηνεύεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για την οικοδομή των Αγίων. Αγαπητοί μου αδελφοί από την Κύπρο, εύχομαι ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια πάντοτε και γρήγορα να σε ξαναπληρώσει με το Πνεύμα του το Άγιο για να νιώσει τη χαρά του, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, για να νιώσεις τη δόξα του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού, τέλειωσε η εκπομπή μας αυτή. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε και κατά πάντα με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.